Κύριε Αρβανιτάκη, ολοκληρώθηκε μία ημερίδα, υποθήκαν πολύ σημαντικά πράγματα. Πού αποσκοπούσε αυτή η ημερίδα, ποια θέματα θέλετε να τονίσετε περισσότερο? Όντως υπόθηκαν σημαντικά πράγματα, παρόλο που ο χρόνος ήταν σχετικά περιορισμένος και έτσι αναγκαστήκαμε να περιοριστούμε σε βασική αναφορά. Ο σκοπός της αποψινής συγκέντρωσης ήταν το να μιλήσουμε με ανθρώπους του χώρου, με πλειοκτήτες, με εκπροσώπους εταιριών και να τους επεξηγήσουμε με όρους νεογνωμονικούς τι είναι αυτό που περιμένουμε φτιάχνοντας, επιβλέποντας και διεξάγοντας μια επιθεώρηση ένα σκάφος. Με άλλα λόγια, επιχειρήσαμε να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη μιας νεογνωμονικής κουλτούρας. Να μάθουμε να μιλάμε την ίδια γλώσσα. Να καταλαβαίνει ο κόσμος, οι πλειοκτήτες, όταν ζητάμε κάποια πράγματα, για ποιο λόγο τα ζητάμε, ότι δεν είναι μια άσκηση γραφειοκρατικής εξουσίας, αλλά είναι πράξη ουσίας, η οποία αποσκοπεί σε αυτό που είναι συστημικά η δουλειά των νεογνωμόνων, δηλαδή η προάσπιση του δημόσιου συμφέροντος μέσα στην προστασία της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα, του περιβάλλοντος και της περιουσίας. Βεβαίως, ένα πολύ σημαντικό κομμάτι είναι αυτή η τεχνογνωσία που έχει αναπτυχθεί και μάλιστα, όπως επισημάνατε, σε ένα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, όχι μόνο γιατί ήταν επιλογή σας, αλλά και λόγω συνθήκων. Πώς μεταφράζεται στην ουσιαστική και ποιοτική παροχή των υπηρεσιών, είτε στην ασφάλεια, είτε στην εγκυρότητα της περιουσίας και εν τέλει και στην τιμή? Καταρχήν, να σας πω ότι ο Φοίνικας είναι μια παρουσία που δεν είναι καινούρια. Το έχω ξαναπεί, είναι καινούρια για την ελληνική αγορά. Άρα, μιλάμε για υπάρχουσα τεχνογνωσία και όχι νέα τεχνογνωσία. Αυτό το οποίο οι συνθήκες τοπικής αγοράς μας έδωσαν ήταν μια δυναμική ανάπτυξης η οποία υποστηρίχθηκε από την ανάλογη επενδυτική πρωτοβουλία του οργανισμού, επενδύοντας σε επιπλέον ανθρώπους, σε επιστήμονες, στο κατάλληλο δυναμικό, ανθρώπινο δυναμικό και λογισμικό, ώστε να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε με ποιοτικά κριτήρια στις ανάγκες της αγοράς. Δεν σας κρύβω ότι είναι ένα δύσκολο εγχείρημα, διότι ο ανταγωνισμός κρατάει χαμηλά τις τιμές, όπως συμβαίνει πάντα σε συνθήκες ελεύθερης οικονομίας, πλην όμως δεν έχουμε κανένα απολύτως περιθώριο να συμβιβαστούμε σε θέματα ποιότητας. Αυτό σημαίνει ότι συνεχίζουμε στον δρόμο που έχουμε χαράξει, συνεχίζουμε στην περαιτέρω αναβάθμιση οργανισμού σε μια νέα ψηφιακή εποχή, κάνοντας το καλό καλύτερο και ευελπιστώντας πάντα ότι αυτό θα τύχει ανταπόκρισης και θα εκτιμηθεί ανάλογα και από μερίδιο της αγοράς που ευελπιστούμε να έχουμε. Εγώ θα ήθελα να έρθω λίγο ακριβώς και στο θέμα, αν μπορούμε, τη σημερινή ημέρα, που ήταν ουσιαστικά ό,τι έχει να κάνει με το γιώτη, με τα σκάφη, αναψητά επαγγελματικά. Είναι μια αγορά στην οποία ήδη έχουμε πολύ σημαντική διείσδυση. Άρα λοιπόν έχουμε αναπτύξει μια εταιρική ευθύνη απέναντι στους πελάτες μας, στους πλειοκτήτες που εκμεταλλεύονται τουριστικά σκάφη στην Ελλάδα, είτε αυτά αφορούν ολική ναύλωση, είτε είναι ημερόπλια, γενικώς σκάφη που ασχολούνται με την παροχή τουριστικών υπηρεσιών. Αυτή η αίσθηση ευθύνης μας οθεί στο να παρακολουθούμε και τις εξελίξεις στο θεσμικό πλαίσιο και να προσπαθούμε πάντα με τον αρτιότερο τρόπο να εφαρμόσουμε ό,τι προβλέπει η νομοθεσία και να διασφαλίζουμε την ασφάλεια των σκαφών. Το ζητούμενο, να μην ξεχνάμε, είναι ότι ένας τουρίστας που θα έρθει ή ένας οικογενειάρχης που θα νοικιάσει ένα σκάφος να μπορεί να έρθει και να απολαύσει με ασφάλεια τις ελληνικές θάλασσες και τα νησιά μας, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Όσον αφορά το θεσμικό, το κανονιστικό πλαίσιο γύρω από το τομέα του γιώτη, είναι ένα περιβάλλον το οποίο εσάς σας βοηθάει να αναπτύξετε και να αναδείξετε έτσι την ποιότητα των υπηρεσιών σας και να αναπτυχθεί ακόμα περισσότερο, και να αναπτυχθεί ακόμα περισσότερο και η συγκεκριμένη αγορά, αλλά και ο ίδιος ο οργανισμός. Το θεσμικό πλαίσιο στην Ελλάδα που διέπει τις επιθεωρήσεις των σκαφών αναψυχής έχει ένα σχετικά υψηλό βαθμό πολυπλοκότητας. Αυτό όμως είναι κάτι που δεν καθορίζεται από τον οργανισμό μας. Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι
σύμφωνα με την θεσμική μας υποχρέωση απέναντι στο Υπουργείο, το Υπουργείο νομοθετεί και εμείς εφαρμόζουμε. Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι η εφαρμογή αυτής της νομοθεσίας να διασφαλίζει το ζητούμενο, όπως σας είπα και πριν, που έχει να κάνει με την ασφάλεια των σκαφών και την ασφαλή τους χρήση, έτσι ώστε το τελικό αποτέλεσμα να είναι ικανοποιημένος ο κόσμος να ταξιδεύει με ασφάλεια και να χαίρονται τις θάλασσές μας. Εγώ βεβαίως θα ήθελα να επισημάνω και σε ένα άλλο πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι που αναφέρεται, βέβαια όλα τα υπόλοιπα μπορούν να τα δουν όπως αναφέρατε με λεπτομέρειες και στην ιστοσελίδα του Νεογνώμου, αλλά και με την κάλυψη της συγκεκριμένης ημερίδας. Είπατε για την ουσιαστική μετεξέλιξη, αν μπορούμε, και τη χρήση της τεχνολογίας. Ναι. Είναι κάτι το οποίο συχνά πυκνά ακούμε και βιώνουμε, ήδη είμαστε στην τέταρτη βιομηχανική επανάσταση. Αυτό, μιλήστε μας λίγο γι' αυτό και τι σημαίνει αυτό ως εξυπηρέτηση, ως παροχή υπηρεσιών στον τελικό χρήστη. Ναι. Κοιτάξτε, μιλάμε για μια φυσιολογική εξέλιξη ενός ήδη υπάρχοντος συστήματος. Ο Φοίνικας είναι από την αρχή στημένος και λειτουργεί σε ψηφιακό επίπεδο. Είναι paperless, όπως είναι η ορολογία στα αγγλικά. Και έτσι είναι από το ξεκίνημα της ύπαρξής του 2000. Έχει φτάσει πια η εποχή, το πλήρωμα του χρόνου, αυτό που όσα χρόνια έχουμε δημιουργήσει να περάσει στην επόμενη φάση του. Αυτό είναι που τοποθετήθηκα και στην ημερίδα. Να περάσουμε στη δεύτερη γενιά ψηφιοποίηση του οργανισμού, το οποίο θα σωματώσει περαιτέρω υπάρχουσες τεχνολογίες, οι οποίες είναι πάρα πολύ πλέον διαδεδομένες με τη χρήση έξυπνων συσκευών, όπως τις αποκαλούμε, έτσι ώστε να επιταχύνουμε τους χρόνους παροχής υπηρεσιών, να έχουμε καλύτερη και ακριβέστερη διαχείριση των δεδομένων και τελικά να παράγουμε ποιοτικότερο αποτέλεσμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά.